Ανεβαίνει το κουκουέ σταθερά, βλέπουμε. Ναι, νομίζω ότι όλοι βλέπουν ότι αποτυπώνεται μια ανωδική τάση του κόμματος. Θεωρείτε ότι μπορεί να είστε και τρίτο κόμμα. Και στις δημοσκοπήσεις. Μην είναι δεύτερο. Αυτό. Μην είναι δεύτερο, κύριε Σαββαμπλέτα. Εμείς έχουμε σκοπό αυτή την ανωδική τάση να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτή όμως η ανωδική τάση του κόμματος, κύριε Στάθη, αποτυπώθηκε και στις βουλευτικές εκλογές, στις διπλές, αποτυπώθηκε και στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Και αν θέλετε, είναι το επιστέγασμα, είναι το αποτέλεσμα μάλλον μιας κοπιώδους προσπάθειας που κάνει το κόμμα, όχι μονάχα μέσα στη Βουλή, όπου τοποθετείται με σοβαρότητα για όλα τα ζητήματα, καταθέτοντας προτάσεις και ασκώντας μια ουσιαστική κριτική στην κυβερνητική πολιτική, και όχι μονάχα για το θέαμα, αλλά και στο ίδιο το κίνημα, το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, οργανώντας κινητοποιήσεις, αγώνες. Νομίζω ότι το ΚΚΕ είναι η ψυχή αυτή τη στιγμή των κινητοποιήσεων που γίνονται ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Όχι μονάχα στη Γάζα, γιατί τα φώτα πέφτουν στη Γάζα, αλλά και στη Δυτική. Πραγματικά, βλέπω, διαβάζω στο ριζοσπάστη, είναι κεντρικό θέμα το Παλαιστινιακό κάθε μέρα σχεδόν. Είναι ζήτημα. Να ρωτήσω, το θέμα των αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι καυτό θέμα και το έχει και η εφημερίδα, το έχει και το κόμμενο. Αγώνες που αποτυπώνεται, κύριε Φρεμεντίτη, θα συμπλήρωνα εγώ, και στις κινητοποιήσεις που γίνονται για να γλιτώσει ένας κόσμος τα σπίτια του από τους πληστηριασμούς, από τα φαντς. Κάθε μέρα γίνονται. Το είδαμε το πρωί. Ναι. Ωραία. Και όπως είπατε κι εσείς. Ελεύθερους επαγγελματίες. Από τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου αυτό. Κοιτάξτε, αυτό συνιστά μια βασική πλευρά της αντιλαϊκής πολιτικής, μαζί με την ακρίβεια, μαζί με τους χαμηλούς μισθούς. Όταν οι κυβερνήσεις έχουν αποφασίσει να εξαιρέσουν από τη φορολογία τους εφοπλιστές, δίνοντάς τους αυτά τα φορολογικά προνόμια ακόμα και στο Σύνταγμα. Όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όταν έχεις αποφασίσει να εξαιρέσεις τους τραπεζίτες με τον περιβόητο αναβαλλόμενο φόρο, ποιος δεν θα ήθελε, ποιος επιχειρηματίας, ποιος ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα ήθελε τον αναβαλλόμενο φόρο. Και εσείς, νομίζω, όλοι μας θα θέλαμε. Όταν έχεις αποφασίσει να εξαιρέσεις τους λεγόμενους στρατηγικούς επενδυτές, παραχωρώντας τους για 12 χρόνια φορολογική ασυλία, όταν έχεις εξαιρέσει μεγάλες επιχειρήσεις, δίνοντάς τους ένα σωρό προνόμια, πού θα την αναζητήσεις τη φοροδιαφυγή, κύριε Στάθη? Θα την αναζητήσεις στη μαρίδα. Στους μικρούς, στους ελεύθερους, στους αυταπασχολούμενους, ελεύθερους. Δεν πρέπει όμως και ελεύθερους, εκεί. Εγώ λέω σε όλα. Το ζήτημα, είναι από πού ξεκινάς και σε κάθε περίπτωση. Από πού ξεκινάς, γιατί εκείνοι βγαίνουν από το κάδρο, βγαίνουν από τη συζήτηση και ασχολούμαστε μονάχα με τα λεγόμενα μικρά ψάρια. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, το 90% αυτών, κάπου 90 δισεκατομμύρια είναι, τα χρωστάνε καμιά 40.000 μεγάλα. Είναι ανίσπρακτα, δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ. Και είναι ανίσπρακτα. Και γι' αυτά δεν μιλάει κανείς. Αυτό, λέμε λοιπόν, έχει ταξική διάσταση αυτή η πολιτική. Χτυπάει, πηγαίνει κατευθείαν στους μικρούς και ιδιαίτερα τους μικρούς, τους αυταπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εμείς λέμε να έχουν όλοι ένα αφορολόγητο. Να πάμε το 12.000 ευρώ να είναι το αφορολόγητο από το οποίο να ξεκινάει. Θα μου βάλετε ένα στόχο για τις ευρωεκλογές πάνω από 10%. Τι να σας πω, δεν συνηθίζουμε να βάζουμε αριθμητικούς στόχους. Και πώς θα μαζευτεί το χρήμα για να πληρωθούν οι μισθοί? Να πάτε, κύριε, να πάτε να φορολογήσετε τους εφοπλιστές. Τους εφοπλιστές σκέφτεστε να τους φορολογήσετε. Έχει βγει ο κ. Μαρτυρογιάννης και έχει πει ότι βγάλαμε τόσα λεφτά που δεν το περιμέναμε. Δεν πήγατε εκεί. Ξέρετε, κύριε οικονόμου, και εσείς όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ένας 4,5 χρόνια εσείς το βρήκατε το δρόμο τώρα. Και μεγαλώσετε και υπουργός σε κυβέρνηση που δεν έβαλε ούτε ένα. Οι εφοπλιστές φορολογούνταν εθελοντικά. Ποιος δεν θα ήθελε να φορολογηθεί?